Τα ψήφι τους για το πρώτο εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό διασταυρώνουν Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται ξανά σε τροχιά σύγκρουσης. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επέλεξε να μην τοποθετηθεί επί του ρωσικού Sputnik V, ωστόσο το περιφρόνησε έμεσα, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα δαπανίσει 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για την αγορά του εμβολίου της Moderna. We're on track to rapidly produce 100 million doses as soon as the vaccine is approved. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Πούτιν ότι έδωσε την έγκρισή του για το πρώτο εμβόλιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι πιθανότατα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα προβεί σε ανακοινώσεις για κάποιο αμερικανικό εμβόλιο, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με 6 εταιρείες για την προμήθεια εμβολίων. The president is getting a vaccine update here at the White House today. I'm sure he will announce that in an open press event and also probably in his press briefing later on today. Η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει προβληματισμό και αμφιβολία για την αξιοπιστία του Sputnik V, με τον υπουργό υγείας της χώρας να αφήνει εχμές ότι η Μόσχα θέτει το εθνικό της κύρος πάνω από την ασφάλεια. The point is not to be first with a vaccine. The point is to have a vaccine that is safe and effective. Οι ισχυρισμοί πως το εμβόλιο της Ρωσίας δεν είναι ασφαλές είναι αβάσιμοι και διατυπώνονται για λόγους ανταγωνισμού, η απάντηση του Ρώσου Υπουργού Υγείας. Φαίνεται ότι οι ξένοι συναδελφοί μας αντιλαμβάνονται τα ειδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ρωσικού φαρμάκου και προσπαθούν να εκφέρουν γνώμες που κατά την άποψή μας είναι απολύτως αβάσιμες. Την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου, καθώς και την αξιοπιστία των ρωσικών ανακοινώσεων, αμφισβητούν επίσης Αμερικανοί και Ευρωπαίοι επιστήμονες, προβάλλοντας ως βασικό επιχείρημα την ταχύτητα με την οποία αναπτυσσόταν το εμβόλιο. So there's two potential areas of concern. One is that the vaccine won't actually be very effective. And the other one is around safety. Any vaccine can trigger a short-term response, but getting that long-term response, which is what we really need, that is a complete unknown for this Russian vaccine. I would absolutely not be comfortable taking this vaccine. I know nothing about this vaccine. They have not shared any data. Την ώρα που οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για την κατασκευή εμβολίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Το προηγούμενο 24ωρο εντοπίστηκαν περισσότερα από 292.500 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των κρούσματων που καταγράφηκαν στον πλανήτη σε 20.155.000.